θεωρώ ότι ο ελαιώνας της Κρήτης σήμερα είναι κατεστραμμένος πάνω από το 80%. Τελματίζει ο ελαιώνας της Κρήτης. Κόκκινο καμπανάκι για τα ελαιόδεντρα της Κρήτης λόγω της ξηρασίας και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με τη ζημιά να ξεπερνά το 80%. Αυτό δηλώνει ο Μύρον Χιλετζάκης, ο οποίος ξεκινά έναν αγώνα δρόμου σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μην χαθεί ο κρητικός ελαιώνας που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων χιλιάδων ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. Ζητάμε σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όλοι μαζί να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, να φτιάξουμε μια εμπεριστατωμένη πρόταση που δεσμεύομαι προσωπικά εγώ ότι αυτή η πρόταση θα φτάσει μέχρι και τις Βρυξέλλες. Χρειαζόμαστε σήμερα τη στήριξη του κράτους, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην χαθεί ο ιστορικός, ο εξαιρετικός ελαιώνας. Χρειαζόμαστε μία ενίσχυση που να ενισχύσει τους παραγωγούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να σώσουν τα ελαιόδεντρα, να μπορούν να καλύψουν το χαμένο εισόδημα και να μην τα αφήσουν έρμεα βοράς στα χέρια των κλιματικών συνθήκων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κύριος Χιλετζάκης δρομολογεί τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση της τεράστιας ζημιάς σε ελαιώνες με στόχο τη διεκδίκηση οικονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ ενώνει δυνάμεις με επιστημονικούς φορείς, περιφέρεια Κρήτης, ενώσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς και όχι μόνο, προκειμένου να κατατεθεί φάκελος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε μία επίσκεψη με παρόν το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη, τον Νίκο. Και θα επισκεφτούμε από τη μία άκρη του νησιού μέχρι και την άλλη όλους τους ελαιώνες, τους περισσότερους ελαιώνες, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα και να έχουμε και ένα φωτογραφικό υλικό, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε ένα τεκμηριωμένο φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην γίνουμε Ισπανία και σε μια προσπάθεια να αποφευθεί η ταφόπλακα για το χρυσό προϊόν της Κρήτης τα επόμενα χρόνια, ο κύριος Χιλετζάκης τονίζει με έμφαση ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι ελαιοπαραγωγοί οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς όπως εκτιμάται, ούτε ο καρπός σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να σωθεί.